Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να πω ότι η σημερινή ημέρα, υπάρχουν δύο γεγονότα τα οποία προσφέρονται για μία ενδοσκόπηση. Να κοιταχτούμε μέσα μας και να δούμε τι κατάσταση επικρατεί και πού έχουμε φτάσει. Ένα γεγονός είναι ο θάνατος του Νέλσον Μαντέλα, που αν κάποιος δει πώς αυτός ο άνθρωπος μέσα από τις φυλακές και με έναν αγώνα κατόρθωσε να νικήσει τον ρατσισμό, την ξενοφοβία, όλα αυτά που συνέβαιναν στην Νότια Αφρική επί τόσα χρόνια, και αν δούμε πώς εμείς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, η μυσαλλοδοξία έχουν χτυπήσει κόκκινο, με αποτέλεσμα να έχουμε μέχρι και κόμμα ναζιστικό εδώ, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε πολλά να κάνουμε και θα πρέπει να ανατρέξουμε στις, αν θέλετε, στις αρχές που έβαλε ο Νέλσον Μαντέλα και πάρα πολλοί άλλοι πριν από χρόνια. Το δεύτερο είναι ότι σήμερα γιορτάζουμε εντός παρενθέσεως, βρισκόμαστε στην δολοφονία, του Γρηγορόπουλου. Και εδώ πράγματι, πέραν των άλλων, κάποιος μπορεί να στοχαστεί και να δει ποια είναι η πορεία των κατασταλτικών μηχανισμών και της καταστολής γενικότερα στη χώρα μας από το 2008 μέχρι και σήμερα. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να κατανοήσει και να κάνει συγκρίσεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, ο προϋπολογισμός του 2014 δεν διαφεύγει από το πνεύμα της επικοινωνιακής πολιτικής του success story της κυβέρνησης. Είναι πρωτοφανές στα μεταπολιτιστικά δεδομένα μια κυβέρνηση να καταθέτει στο Κοινοβούλιο πλασματικό προϋπολογισμό, ο οποίος ωστόσο δεν μπορεί να συγκαλύψει τις προθέσεις της. Η κυβέρνηση και το οικονομικό της επιτελείο προσπάθησαν να δώσουν πανηγυρικό τόνο στην κατάσταση του προϋπολογισμού του 2014, ισχυριζόμενη επιτυχία της υλοποίησης του οικονομικού της προγράμματος για το 2013 και διατυμπανίζοντας την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος και τούτο σε συνθήκες ύφεσης που αγγίζει το 4%. Το πρωτογενές πλεόνασμα δεν είναι παρά το διαστρεβλωμένο αποτέλεσμα της έκτακτης περικοπής πρωτογενών δαπανών, της μη καταβολής προϋπολογισμένων ποσών και του παγώματος επιστροφής φόρων. Ο προϋπολογισμός της μνημονιακής βαρβαρότητας και δυστυχίας, της δραματικής υποβάθμισης των συνθηκών ζωής της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, ο προϋπολογισμός της αποσάθρωσης και των περικοπών των δημόσιων επενδύσεων, της δημοσιονομικής προσαρμογής και των αντίστοιχων μέτρων που θα απαιτηθούν και το 2014, το 2015 και το 2016, για δεκαετίες ακόμα, μέχρι να αποπληρωθεί το 75% των χρεών, όπως πρόσφατα διευκρίνησε ο Λιρέν. Από αυτό το γενικό πλαίσιο δεν διέφυγαν ούτε οι δαπάνες για την δημόσια τάξη και την προστασία του πολίτη. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία των πιστώσεων, κατά ειδικό φορέα για την αστυνομία, την πυροσβεστική και την πολιτική προστασία, προβλέπονται μειώσεις στις τάξεις του 8% περίπου σε σχέση με τις αντίστοιχες πληρωμές του 2012. Η μεγαλύτερη μείωση υφίσταται στην αστυνομία, η οποία επεμβαίνει το 10% σε σχέση με το 2012. Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει ότι τα προβλήματα που ανέλυξαν το 2013 θα ανακύψουν και για το επόμενο έτος, όπως η αδυναμία συντήρησης των οικογενειακών μέσων, η μη επάρκεια καυσίμων και για την κίνηση των οχημάτων και για τη θέρμανση των αστυνομικών υπηρεσιών, η κάλυψη των πραγματικών αναγκών σε λειτουργικές δαπάνες των αστυνομικών υπηρεσιών κλπ. Ενδεικτικά, να αναφέρουμε ότι ειδικά για τη συντήρηση των οχημάτων, τα κονδύλια που είχαν διατεθεί το 2008 ανέχονται στα 17 εκατομμύρια ευρώ περίπου, τα οποία συρρυκνώθηκαν στα 10.900.000 το 2012, 10.800.000 το 2013, ενώ το 2014 προβλέπεται λίγο πάνω από τα 10 εκατομμύρια. Με συνέπεια, ο παροπλισμένος στόλος που φτάνει τις 4.000 οχήματα από τα 13.000 που μέχρι τώρα που υπάρχουν στο σύνολο, συνεχίζει να παραμένει παροπλισμένος στον ίδιο αριθμό για το επόμενο έτος. Το δε άνοιγμα των καταναλωτικών δαπανών για το 2013 διαμορφώνεται στα 50 περίπου εκατομμύρια, τα οποία και μεταφέρονται στο 2014. Σημαντικό όμως είναι ότι δεν προβλέπεται καμία νέα προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού από τα κονδύλια του τακτικού προϋπολογισμού, πλην όσων είναι εφικτό να γίνει μέσω της ένταξης στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΕΣΠΑ, μέσω όμως ενός δεδαλώδους νομικού πλαισίου και συνεργασίας διαφόρων φορέων, παραδείγματος χάρη έγκριση από τα περιφερειακά συμβούλια. Αποτέλεσμα είναι
Πέρα της μεγάλης χρονικής καθυστέρησης, η προμήθεια να είναι δυσανάλογη με τις ανάγκες, όπως παραδείγματος χάρη η προμήθεια να μην ξεπερνά σε οχήματα από 13, 14, 15 τα 1.000 οχήματα διαφόρων τύπων, άρα η ανανέωση του στόλου να μην είναι εφικτή, καθώς η πλειοψηφία του χρονολογείται από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων στη χώρα μας. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η μερίδα του λέοντος των μειώσεων των πιστών στον προϋπολογισμό ανήκει στις μειώσεις των αποδοχών και των συντάξεων των στελεχών των σωμάτων ασφαλείας. Αυτές ακολουθούν τοπική τάση ήδη από το 2012. Οι αποδοχές και οι συντάξεις των αστυνομικών θα κατρακυλήσουν από το 1.054 εκατομμύρια περίπου το 2012 στο 1,1 δις για το 2014. Οι τακτικές αποδοχές και συντάξεις ουσιαστικά θα μειωθούν περαιτέρω μέσω της αύξησης φορολογίας και της κατακράτησης και της κατάργησης των φοροαπαλλαγών. Παράλληλα, το γεγονός ότι το Υπουργείο επίκειται να απορροφήσει ένα σημαντικό αριθμό πολυμοτικών αστυνομικών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το κονδύλι αυτό θα επιμεριστεί φέτος σε περισσότερα άτομα. Σε αντίθεση, μάλιστα, με παλαιότερες δηλώσεις του Πρωθυπουργού, που έλεγε ότι αισθάνομαι την ανάγκη να πω ότι θα δώσουμε μάχη προκειμένου να αποκλειστούν άλλες μισθολογικές περικοπές για την αστυνομία, εννοούσε. Αυτό πρέπει να σταματήσει, γιατί τους έχουμε ανάγκη ως έθνος, αλλά και γιατί εκείνοι πρέπει να αισθάνονται ότι υπάρχει πρόνοια για αυτούς. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, υποσχέθηκε ότι θα δώσει μάχη. Αλήθεια, με ποιον θα συγκρουστεί? Επειδή έχω περάσει την ώρα, θα ήθελα μόνο να αναφερθώ στο ότι υπάρχει οι εργαζόμενοι στα σώματα ασφαλείας, εκτός από τις περικοπές στους μισθούς και συντάξεις, καταγγέλνουν και τις συνθήκες της υπηρεσίας τους, με τις ελλείψεις στις υποδομές αλλά και στον εξοπλισμό. Η στήριξη της λειτουργίας των υπηρεσιών της επισκευής και συντήρησης των επιχειρησιακών μέσων στηρίζεται σε χορηγίες ιδιωτών, οι οποίες φυσικά γίνονται με το αζημίωτο, δένοντας τα χέρια των αστυνομικών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στις Κουριές, που τα ΜΑΤ έχουν μετατραπεί σε εταιρεία φύλαξης ιδιωτικών συμφερόντων που εκμεταλλεύονται το φυσικό πλούτο της περιοχής τους και τους ίδιους. Και η εταιρεία φυσικά δεν διστάζει να δημοσιοποιήσει τις συγγενικές χορηγίες της στην Ελλάς με το περιοδικό της με τα λευτικά νέα. Και οι αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί, αν δεν έβαζαν το χέρι στη τσέπη, δεν θα λειτουργούσε τίποτα. Από το πενιχρό μισθό τους αγοράζουμε υλικά για τη λειτουργία των υπηρεσιών, πληρώνουμε μικροεπισκευές, αλλαγή λάστιχων, αλεξίσφαιρα γυλαίκα, ατομικό οπλισμό. Με έρανο καθαρίζουν τα αστυνομικά τμήματα, κάνουν απολυμάνσεις στις υπηρεσίες, τα περιπολικά και τα κρατητήρια. Το ίδιο ισχύει για τους πυροσβέστες και τους λιμενικούς. Τέλος, θέλω να πω ότι σαν συμπέρασμα, κύριοι συνάδελφοι, ότι η ασφάλεια των πολιτών εκπίπτει ως αγαθό, αφού κατασπαταλιέται η ήδη υπάρχουσα δύναμη όχι στις ουσιαστικές ανάγκες της αστυνόμευσης, με αποτέλεσμα να αφήνουν τον πολίτη στο έλεος του κοινού εγκλήματος. Το Υπουργείο απέδειξε ότι λέγοντας ασφάλεια, η κυβέρνηση εννοεί την άγρια καταστολή των αγώνων του λαού και την εξυπηρέτηση των ιδιωτικών συμφερόντων. Λεφτά υπάρχουν μόνο για την άκρητη και αλόγιστη χρησιμοποίηση των ΜΑΤ, μόνο για χημικά, μόνο για δακρυγόνα.